Γεια σας φίλε και φίλοι του καναλιού Καλησπέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο κανάλι Είναι ένα διαφορετικό θέμα αυτή τη στιγμή το οποίο λίγο θα προσεγγίσουμε ε, διότι ήθελα να το κάνω κάμπος ο καιρό διότι βλέπω και κάποια πράγματα τα οποία γίνονται ας πούμε, στο YouTube από κανάλια, όχι τα ροκάναλα από άλλα κανάλια τα οποία λένε διάφορα πράγματα την άποψή τους Οκ okay, και εγώ θα πω τη δική μου Θέλω να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα Ισχύουν τελικά τα ταρο. Είναι απάτη τελικά. Είναι επικίνδυνα τα ταρό. Είναι όλα μέσα στη σφαίρα της φαντασίας. Ε, ισχύουν, δεν ισχύουν. Τι συμβαίνει. Και επειδή έχω ακούσει διάφορες απόψεις, άλλες τις δέχομαι, άλλες δεν τις δέχομαι, προσωπικά εγώ έτσι, σαν να θα καταθέσω και εγώ τη δική μου λοιπόν την άποψη. Να, να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, γιατί πολλές φορές ε, λέμε, μα ισχύουν, δεν ισχύουν. Αστρολογία ισχύει, δεν ισχύει. Κάποιο για να έχει μια άποψη, για να μπορέσει να την τοποθετήσει και να έχει μια, δυνα... μια... η άποψή του να έχει μια δύναμη, θα πρέπει να γνωρίζει το αντικείμενο. Παραδείγματο, χάρη Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για ιατρική, δεν έχω σπουδάσει ιατρική. Ε, προσωπικά έχω σπουδάσει ηλεκτρονικού υπολογιστέ ε, στο εξωτερικό. Οπότε, μπορώ με κάποιον να μιλήσω για ηλεκτρονικού υπολογιστέ σε κάποια πράγματα και να εκφέρω άποψη, διότι. Το γνωρίζω το αντικείμενο. Έτσι είναι και τα ταρό. Κάποιο πρέπει να έχει ασχοληθεί, έτσι είναι και η αστρολογία. Κάποιο πρέπει να έχει ασχοληθεί και να έχει σπουδάσει. Βγαίνουν κάποιοι και λένε δεν ισχύει η αστρολογία, δεν ισχύει το άλλο. Ε, σπούδασε πρώτα, ανέπτυξε πρώτα γιατί προσωπικά έχω σπουδάσει και με, μετά από τις κλασικές σπουδές όταν άρχισα να ασχολούμαι άρχισα να σπουδάζω μετά σπούδασα πραγματικά ναι άρχισα να σπουδάζω αστρολογία, αριθμολογία πήγα, έβαλα δηλαδή, έκατσα σε θρανία χρόνια έτσι για να μπορέσω να έρθω σε επαφή με ανθρώπους να μου πούνε κάποια πράγματα, να πάρω κάποιε γνώσει, να δω τι γίνεται κτλ. κτλ, κτλ. Λοιπόν, όχι δεν κάνω διαφήμιση του εαυτού μου απλά καλό είναι όμως να λέγονται και κάποια πράγματα να ξεκαθαρίζονται. Λοιπόν, τα ταρό. Δεν είναι κακά ούτε ε, καλά να το πω έτσι. Έχουν μια ουδετερότητα. Εξαρτάται όμως από την ενέργεια του χρήστη. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως παίρνουμε το μαχαίρι και χρησιμοποιούμε το, το μαχαίρι για να κόψουμε ψωμί, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και για να κάνουμε και κακό, έτσι δεν είναι, για να τραυματίσουμε. Έτσι είναι και τα ταρό. Μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε με θετικό τρόπο, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και με αρνητικό τρόπο, εξαρτάται από τον άνθρωπο. Εξαρτάται επίσης εάν ο, χρήστη, χρήστης, ο αναλυτής, τα χρησιμοποιεί για να πει απλά κάποια πράγματα, για να βοηθήσει, γιατί πάντα παίζει ρόλο από ποιο σημείο το κάνουμε, παίζει ρόλο το κίνητρο το εσωτερικό που έχουμε, ή αν τα χρησιμοποιήσει με δόλο, ή είναι, γίνει χειριστικό χειριστική ο αναλυτής προκειμένου να πει «Α, για κάτσε να πετάξω εδώ πέρα κάτι αρνητικό, για να σε πιάσω, να πετάξω το δόλωμα, με σκοπό εσύ να τσιμπήσεις και μετά να σε εκμεταλλευτώ και να πάρω ας πούμε χρήματα». Ναι, στα ταρό, πρέπει να παίρνουν χρήματα να το ξεκαθαρίσω, διότι στην ουσία τι πληρώνουμε. Πληρώνουμε τον άνθρωπο ο οποίο κάνει την ανάλυση, σπαταλάει χρόνο, σπαταλάει ενέργεια εκείνη τη στιγμή και προσπαθεί να εξηγήσει κάποια πράγματα. Τα ταρό, όχι, δεν είναι επικίνδυνα. Μπορούν όμω να γίνουν επικίνδυνα ανάλογα με τον Χριστό. Όπω ένα κακό γιατρό μπορεί, μπορεί να γίνει κακό, έτσι, να μα δώσει λάθο διάγνωση. Όπω σε άλλα επαγγέλματα, ένα κακό δικηγόρο, ένα κακό εκείνο, ένα κακό το άλλο, ένα λάθο, ένα ασφαλιστή. Μην αρχίσω και λέω τώρα και παίρνω από διάφορα πράγματα. Τα ταρό λοιπόν μπορούν να προβλέψουν, όμω πιάνουν την ενέργεια του ατόμου. Δηλαδή, έρχεστε για να κάνετε εσύ μία ανάλυση, να δείτε για το μέλλον σας τι συμβαίνει, για οποιοδήποτε θέμα, έτσι, είτε απλό, είτε αυτό, η επανασύνδεση, ερωτικά, ε, ό,τι και να είναι. Όμως η ενέργεια μπορεί να πιάσει το εξή. Μπορεί να πιάσει κάτι που πρέπει να δείτε στο παρελθόν σας, στο παρόν σας ή στο μέλλον. Δηλαδή πολλές φορές θα τα ταρό δεν θα απαντήσουν στο μέλλον, δεν θα προβλέψουν, δεν θα μιλήσουν για το μέλλον σας. Μπορεί να πούνε για το παρελθόν σας, κάτι που πρέπει να ολοκληρωθεί, Μπορεί να πιάσω την ενέργεια εδώ στο παρόν και σου λέει Α, εδώ στο παρόν κάτι πρέπει να κοιτάξει για να πα στο μέλλον. Και βεβαίω, ναι, υπάρχει δυνατότητα να δούνε και στο μέλλον κάποια πράγματα και να τα αποκαλύψουν με σκοπό εσείς να ενημε... ο, ο άνθρωπο ο οποίο ενδιαφέρει να ενημερωθεί για κάποια πράγματα. Συνήθω όμω, ένα μεγάλο ποσοστό λένε βήματα. Δηλαδή, για να κάνει αυτό εκεί, για να φτάσει εκεί, για να γίνει αυτό, χρειάζεται μια σειρά βημάτων. Τώρα, αν κάποιο τα κάνει όχι, αυτό είναι ένα τελείω διαφορετικό θέμα. Έτσι λοιπόν, τα ταρό έχουν προβλεψιμότητα, έχουν και χρόνο και τόπο. Δηλαδή, δεν ισχύουν για τα πάντα, ένα ρήξιμο α το πούμε και αυτά που κάνουμε εμεί εδώ πέρα, τα, τα γενικά έτσι, είτε σε προσωπικό, είτε σε. σε... Σε ομαδικό κτλ. έχουν ένα συγκεκριμένο χρόνο, εκτό και αν το ορίσουμε και πούμε τρει μήνε, τέσσερι μήνε, πέντε μήνε, έξι μήνε. Να έχετε υπόψη σας όμω, τα προσωπικά, επειδή ισχύει ο νόμο του τρία, δηλαδή τα ταρό βασίζονται πάνω στην τρισυπόστατη αρχή, ισχύει το τρία, δηλαδή έχουν διάρκεια περίπου 30 ημέρε, περίπου. Ξεκινάνε με μια άνοδο, δηλαδή στην ενέργεια και μετά σιγά σιγά αρχίζει μια κάμψη και χάνουν την προβλεπτικότητά του. Πάντω είναι μέσα στα προσωπικά. Περίπου είναι 30 μέρε. Αυτό να το γνωρίζετε. Είτε σα βγει κάτι για το παρελθόν, για το παρόν σα ή για το μέλλον σα ή για τα βήματα που χρειάζεται, γιατί είπαμε είναι συμβουλευτικά. Πρέπει... Είναι περίπου 30 ημέρε. Αυτό να το γνωρίζετε. το ξέρετε. Ένα από του κανόνε, α το πούμε. Λοιπόν. Τι γίνεται όμω στη συνέχεια, Υπάρχουν τα ρότα τα οποία. Είναι ανάλογα με πώ συνδέεται ένα άνθρωπο. Πολλέ φορέ μου έχετε στείλει email, έχουμε συζητήσει, τα λέμε και από εδώ και από το κανάλι και μου γράφετε και από κάτω. Α, θέλω να μάθω ταρό, θέλω να μάθω κίνο, να πάρω αυτό, πια να πάρω τράπουλα κτλ. Εγώ πάντα προτείνω σε έναν καινούριο να ξεκινήσει με τι Rider Waite. Η Rider Waite είναι αυτέ εδώ πέρα. Είναι οι κλασικέ δηλαδή. Ε. Να σα τι δείξω και όλε. Εντάξει, τώρα είναι αυτέ. Τι έχω πάρει εγώ. Ε, και έχω γράψει εγώ και κάποια πράγματα γιατί μου αρέσει σε κάποιε από τι κάρτε. Όχι σε όλε. Σε κάποιε από τι κάρτε μου να γράφω, να έχετε γραφεί μου. Γιατί αυτέ είναι μη σα τρομαξή λέξη. Μη δηλαδή. Έχουν πάρει την ενεργειά μου. Γι' αυτό. Και κάποια μηνύματα που θέλω εγώ να υπάρχουν. Έχω γράψει. Αυτέ είναι μοιημένε αριθμολογικά, αστρολογικά και σε ταρό. Υπάρχει μια συγκεκριμένη μεθοδολογία που γίνεται, μην φανταστείτε, δεν κάνουν τίποτα τρομακτικέ. Με το βαπτιστικό όνομα είναι, με την ημερομηνία γέννησή σου κτλ. Κάνει κάποια πράγματα, κόβει, μετρά και αυτό είναι όλη η ιστορία. Δηλαδή για να μην υπάρχει θέμα, α το πούμε και λένε Α, μη είσαι αυτά και τέ, κάτι τέτοιο. Όχι, προ Θεό. Λοιπόν, όπω είπα, ναι, υπάρχουν τα ρότα τα οποία δεν θα τα άγγιζα ποτέ. Διότι στη σημερινή εποχή υπάρχει πολύ μεγάλη ποικιλία τα ρο. Έχουν βγει αγγελικέ, έχουν βγει κλασικέ, έχουν βγει αυτέ πανέμορφε. Εξαρτάται από τον καθένα με τι, με τι συνδέεται. Έτσι. Βεβαίω υπάρχουν και τα ρο τα οποία έχουν δαίμονε πάνω. Εγώ αυτές, με, αυτές αυτέ δεν θα τι έπαιρνα ποτέ προσωπικά. Έτσι, εγώ προσωπικά. Διότι δεν μπορώ να συνδεθώ. Το μυστικό για όσου θέλουν να ασχοληθούν ή ασχολούνται είναι. Ξεκίναμε τι Rider Way τι κλασικέ και στη συνέχεια βλέπει. Όμω υπάρχουν κάποιε με τι οποίε εγώ δεν μπορώ να συνδεθώ με τίποτα. Θα σα το πω αυτό, δεν πειράζει, δεν κάνω διαφήμιση ούτε δυσφήμιση. Προσωπικά, εγώ με τι ΔΕΣΤΕ δεν μπορώ να συνδεθώ με τίποτα. Το έχω προσπαθήσει, το έχω δει, δεν μπορώ να συνδεθώ με τίποτα. Οπότε γι' αυτό δεν θα δείτε ποτέ από μένα, ή τουλάχιστον σε αυτή την περίοδο, ή δεν θα δείτε μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω ποτέ από μένα από το κανάλι μου τι ντέστε. Όχι ότι είναι κακέ, έτσι, ή ότι υπάρχει θέμα. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να συνδεθώ. Εγώ προκειμένου να επιλέξω μία κάρτα, γιατί υπάρχουν πάλι μια παραπληροφόρηση εδώ, πρέπει να στη δώσει κάποιο άλλο, να την κληρονομήσει, να τη στη χαρίσουν, να την κάνουν. Όχι, παιδιά, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Μπορεί κάποιο να στη χαρίσει, να στη χαρίσει πρέπει να γίνει με, μια συγκεκριμένη μεθοδολογία, α το πούμε. Δηλαδή με την καρδιά, με... να γίνει στη δίνω, δηλαδή να γίνει με έναν ιδιαίτερο τρόπο, α το πούμε. Ε, γιατί πιστεύω ότι είσαι σε ένα, θα έχει μια. Δηλαδή πρέπει να υποθούν κάποια λόγια θετικά, έτσι. Αυτό είναι να γίνει με την καρδιά, δηλαδή. Λοιπόν, η επιλογή γίνεται καθαρά. Πηγαίνει, το σωστό είναι πηγαίνει εσύ σε ένα μαγαζί, α το πούμε, το που πουλάνε τάρο. Και αρχίζει και τι βλέπει, τι παρατηρεί προσπα... και βλέπει ποιε είναι με αυτέ που συνδέεσαι κυρίω από την καρδιά σου. Τι συνέστημα σου βγάζουν. Εγώ αυτό κάνω. Τώρα κάποιο άλλο μπορεί να κάνει κάποια άλλη μεθοδολογία. Εγώ αυτό κάνω πάντω. Για να υπάρξει ένα είδο έλξη, διότι στη συνέχεια μετά πρέπει να συνδεθεί με την κάρτα. Με, 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 με τα ταρό δηλαδή. Όποιο θέλει να ξεκινήσει δηλαδή, και να αρχίσει σιγά σιγά ένα-ένα να, 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 να ξεκινήσει με, με απλό τρόπο. Πάντως στα ταρό γενικότερα βγαίνουν μηνύματα τα οποία έχουν να κάνουν με αυτό το οποίο πρέπει να ακούσουμε σε μια συγκεκριμένη δεδομένη στιγμή την οποία πρέπει εμείς να την ακούσουμε. Εντάξει. Έχω ακούσει πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά για τα ταρό, τα οποία κατά καιρούς, ναι, η εκκλησία είναι γεγονός, δεν τα αποδέχεται. Η εκκλησία βέβαια δεν αποδέχεται και πολλά άλλα πράγματα. Αν τα διαβάσουμε υπάρχει η δογματική στην οποία εκεί υπάρχουν τα οποία τα κάνουμε στη σημερινή εποχή. Παραδείγματο χάρη, φοράμε πολύ φανταχτερά ρούχα οι γυναίκες, έτσι. Φοράμε γενικότερα πολύ ιδιαίτερα ρούχα. Ή επίση οι άντρε, πώς το λένε, κουρεύονται με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Δηλαδή, αν κάνετε καπελάκι και είναι σχεδόν λοφείο, αυτό σύμφωνα με τη δογματική απαγορεύεται. Ή αν έχετε έναν συγκεκριμένο τύπο ρούχου, να απαγορεύεται. Οκ. Okay. Αυτό είναι γενικά κάποιοι κανόνε οι οποίοι είχαν βγει πριν από πάρα πολύ καιρό. Να αποκαταστήσουμε όμω, όπω επίση η Εκκλησία δεν αποδέχεται και τι πολεμικέ τέχνε. Αλλά δεν θέλω τώρα να έρθω και να πω, Α, οκ, okay, να έρθω σε σύγκρουση με την Εκκλησία. Προ Θεό. όχι, ίσα ίσα πιστεύω. Είμαι χριστιανό, πιστεύω στο Θεό, πιστεύω στο Χριστό, πιστεύω στου Αγίου. Ε, αγαπάω τον Ιησού όσον αφορά με αυτά που έχει πει, με τα διδάγματά του κτλ. Έρχονται και άγιε μέρε τώρα. Απλά κάποια πράγματα είναι σε, σε αντίθεση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Παρ' όλα αυτά όμως, πάντα είπαμε εξαρτάται και από τον τρόπο με τον οποίο γίνονται κάποια πράγματα σε αυτή τη ζωή, διότι δεν είναι μόνο τα ταρό, τα οποία είναι πονηρά, να το πω έτσι που θέλουμε να τα παρουσιάσουμε πονηρά, είναι και άλλα πράγματα στη, στην κοινωνία έξω και στη ζωή τα οποία είναι πολύ χειρότερα από τα ταρό. Είπα προηγουμένω ότι εξαρτάται από τον άνθρωπο, ναι, ένας ταρομάτης, ένας αναλυτής ταρό πρέπει να βάζει και ένα... ένα Α το πούμε ένα φίλτρο στο πώ θα πει και τι θα πει για κάποια πράγματα. Έτσι, είπαμε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι το μόνο που βλέπουν είναι χρήμα. Και επαναλαμβάνω, δεν λέω ότι είναι κακό κάποιο να πάρει λεφτά, προ Θεού όχι. Ε, εκείνο που παίζει ρόλο όμω, μην γίνει χειριστικά. Δηλαδή, μην κοροϊδεύει κάποιον άνθρωπο, μην πατήσει την ανάγκη και πει: Α, ωραία, σε βρήκα, σε πιάσα, έχει ανάγκη τώρα, οπότε θα το εκμεταλλευτώ. Αλλά αυτό είπαμε, μπορεί να γίνει και, και, και σε άλλα επαγγέλματα, α πούμε, και σε άλλε συνθήκε και σε άλλε καταστάσει. Ε, το άλλο το οποίο είναι πολύ σημαντικό και θέλω να πω είναι το εξή: Ότι πολλέ φορέ λέμε ότι μα εκείνο το άλλο αυτό. Κοιτάξτε, όλα μιλάνε μέσα από συμβολισμού. Η αστρολογία, η αριθμολογία και τα ταρό μιλάνε μέσα από συμβολισμού. Εσείς τι συμβολισμό βγάζετε από αυτή την κάρτα, Έτσι, εδώ γίνεται μία ανάλυση τώρα των χρωμάτων. Δηλαδή, μπορεί να αναλυτή θαρό να πει Α, εγώ βλέπω τον αετό και σημαίνει ελευθερία. Ένα άλλο μπορεί να πει Εγώ βλέπω μια ωραία γυναίκα εδώ πέρα η οποία είναι έτοιμη να πάρει αποφάσει. Κάποιο άλλο μπορεί να πει Εγώ, δηλαδή, εξαρτάται βέβαια και από, το, από την ψυχοσύνθεση, από τι εμπειρίε, αλλά από τη διάθεση, από την ενέργεια. Αν εγώ δεν έχω ενέργεια, θα σας πω πολύ λίγα πράγματα ε, ναι, εδώ, θα, θα, θα το καταλάβετε πολλές φορές και εμένα μου στέλνετε ή γράφετε ή από κάτω ή email με σ' άκουσα κάπως ή η ενέργειά σου ήταν λίγο πεσμένη ή σε αυτό ή μου... Μ, μ, μ. έτσι γίνεται γιατί και ένας αναλυτής τα ρο παιδιά ή ένας άνθρωπος ο οποίος επεξήγει σπαταλάει ενέργεια Ακόμα και σε αυτά που κάνουμε και στα λι... λιγόλεπτα ή οτιδήποτε σπαταλάς ενέργεια. Η σπατάλη τη ενέργεια φεύγει με, με τρελού ρυθμού, έτσι. Ειδικά όταν γιατί πρέπει να είσαι συγκεντρωμένο, πρέπει να είσαι μέσα σου, να είσαι σε μια κατάσταση καλή α το πούμε, για να μπορέσει να εξηγήσει και να πει κάποια πράγματα. Γι' αυτό, αν παρατηρήσετε, εγώ προσωπικά, εγώ έτσι, εγώ, τα βίντεο μου, ή οι πρεμιέρε μου ή οτιδήποτε, δεν. Ε, το έκανα. Το είχα κάνει μια-δύο-τρει φορέ παλιά, αλλά με, με, με ξέκανε να το πω. Ε, με κούρασε. Ε, τα βίντεο μου είναι μικρή διάρκεια. Είναι μια διάρκεια, μια μισή το πολύ, δεν μπαίνει παραπάνω. Φροντίζω να είναι. Γιατί σπατάλει ενέργειες. Και η σπατάλη της ενέργειας μετά είναι το εξή. Όταν χάνεις πολύ ενέργεια, θέλεις μετά να την αναπληρώσεις, να κάνεις ένα διάλειμμα, να φας κάτι, να φας κάτι γλυκό, να ανέβει η ενέργεια έτσι, γιατί έχει πέσει πάρα πολύ. Είναι σαν μπαταρία που αδειάζει, πραγματικά έτσι είναι. Γι' αυτό και στα ταρό, όταν κάνετε και εσείς, ειδικά στους αρχάριους να το πω έτσι, υπάρχει ένα όριο που μπορείτε να κάνετε. Κακά τα ψέματα. Αν κάνετε πάνω χάρη 50 προβλέψεις την ημέρα ή 50 ταρό σεσιόν ή σε ανθρώπους θα δείτε ότι μετά από τις 4, 5, 6 όσο ενεργειακά δυνατοί και δυνατές να είστε θα αρχίσει η ενέργεια να πέφτει. Εντάξει. Γιατί συντονίζεστε και την ενέργεια του ολονού ανθρώπου. Με αποτέλεσμα να είστε συγκεντρωμένοι, να προσπαθήσετε να πιάσετε, να πείτε τα μηνύματα, να πείτε αυτά που είναι, οπότε χάνετε ενέργεια. Εντάξει. Προσέξτε το αυτό, εγώ απλά το λέω έτσι σαν από την εμπειρία αν θέλετε και, από τις... και, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το χώρο γενικότερα. Για την αστρολογία, τι έχω να πω. Επειδή πάλι λένε, μα τα ζώδια δεν ισχύουν, έχουν αλλάξει αυτό, κοιτάξτε να δείτε. Κάποιο αν σπουδάσει αστρολογία, αν σπουδάσει έτσι, αν τη μελετήσει την αστρολογία θα καταλάβει ότι υπάρχει από πίσω μια γλώσσα και εκεί συμβολισμών. Δεν είναι η αστρολογία που βγαίνει, αυτά που λένε: Α, ναι, τώρα οι καρκίνοι, οι εγώκεροι, οι τοξότε, και αυτά σήμερα θα κάνετε αυτό. Εντάξει, είναι η ωραία αστρολογία. Ε, προσέξτε αυτό και τα λοιπά. Γιατί έχει γίνει μια σελεμπρετιά δυστυχώ και έχει χάσει ε, λίγο την δύναμή τη η αστρολογία. Είναι μια γλώσσα συμβολισμών. Υπάρχουν πολύ καλοί αστρολόγοι. Ε, Προσωπικά, προσωπικά, δεν θέλω να κάνω διαφημίσεις και να, και να πω πράγματα τώρα, γιατί υπάρχουν κάποιοι αστρολόγοι τους οποίους τους ακολουθώ και μάλιστα ένας πολύ γνωστός, να το πω έτσι, βγαίνει και σε ένα κανάλι το Σαββατοκύριακο, δεν θα πω το όνομά του, ίσως τον ζωγραφίζω ο οποίος είναι εξαιρετικός για μένα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι με τι, με τι συνδέεται και ο καθένα. Εν πάση περιπτώσει, μέχρι εκεί γιατί δεν θέλω, γιατί δεν ξέρω αν έχω και την άδεια να κάνω, Όχι διαφήμιση, να πω το όνομα και το κανάλι κτλ. Γιατί παίζουν και διάφορα περίεργα στο YouTube, νομικά θέματα, στα οποία δεν θέλω να μπλέξω με αυτά. Στα οποία δεν μπορεί να πει ή να πει ή δεν ξέρω τι άλλο, υπάρχει μια τέτοια κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, ok. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που λένε πολύ καλά και τα αναλύουν πάρα πολύ καλά και εξαιρετικά και κάνουν και το έργο του. Το, το υπηρετούν με πολύ υπεύθυνο και σοβαρό τρόπο. Όπω λέγαμε, η αστρολογία είναι και μια γλώσσα, ε, είναι μια, ένα συμβολισμό. Υπάρχουν συμβολισμοί πίσω από εκεί. Δεν είναι μόνο το ζώδιο, είναι και ο οροσκόπο, είναι και πολλά άλλα πράγματα. Όταν λέμε, ξέρω εγώ, σκορπιός, ε, λέμε κάποιε τάσει και κάποιε ψυχολογικέ τάσει που έχει το ζώδιο, έτσι. Και ο συνδυασμό αυτό πετυχαίνει να βρει, να ψυχολογήσει και να βρει και να πει: Α, μάλιστα είναι αυτό, είναι εκείνο. Ε, είναι, κάνει κάποιε κινήσει απότομε, ή κάνει σε αυτό, ε, και να πιάσουμε το χρόνο πάλι και εκεί και τον τόπο για να μπορέσουμε να κάνουμε όχι ακριβώ μία πρόβλεψη, αλλά μία ψυχοσύνθεση και συμβουλευτική και να πούμε: «Οκ, okay, κοίταξε να δει, έχει έναν χάρτη ο οποίο σου λέει είναι μια πηξίδα και σου λέει πρόσεξε εκείνο, πρόσεξε τ' άλλο, έχει αυτό, υπάρχει μια επιβάρηση εδώ, δε σε εκείνο. Και φυσικά εννοείται ότι ένα άνθρωπο, γιατί είναι 12 τα ζώδια και έχουμε 12, 12 άθλου να περάσουν, όλοι μα έτσι. Όλοι μα περνάμε άθλου από το κάθε ζώδιο ξεχωριστά. Εγώ προσωπικά, να το πω έτσι, θα περάσω και από σκορπιό και από το τοξότη και από εγώ και από ταύρο, ανάλογα βέβαια τη χρονική και στιγμή και τον τόπο. Παίζουν ρόλο αυτά. Και σου λέει: Πιάνει λοιπόν το μήνυμα και λε: Πρόσεξε γιατί έχει επιβαρυνθεί με αυτό. Θα γίνει εκείνο. Θα προσέξει αυτό. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Αν τώρα κάποιο θέλει να, το, να, να τα κρατήσει στο μυαλό του, στη μνήμη του και να τα εφαρμόσει και να τα παρατηρήσει, μπορεί να το κάνει. Εγώ το έχω κάνει πολλέ φορέ. Όταν ξεκίνησα, γιατί και εγώ πέρασα από κάποιε φάσει τη δική μου αμφισβήτηση και έλεγα: ρε παιδί μου, ισχύουν αυτά, δεν ισχύουν. Ε. Τι γίνεται, ξέρω. Όταν όμω έχει μέσα σου το μικρόβιο, ε, αρχίζει και ασχολείσαι και έκανα αυτό που είχα μάθει εγώ και στι κλασικέ σπουδέ στου υπολογιστέ. Κρατά μια στατιστική ανάλυση. Και για τα τάρο το έχω κάνει και το κάνω ακόμα και τώρα. Κρατάω ημερολόγιο. Όταν ρίχνω για μένα, πούμε, Για ένα θέμα που με απασχολεί, ρίχνω μία, δύο, τρει κάρτε. Καλά, δεν κάνω ολόκληρο session και βλέπω, παρατηρώ πότε βγαίνει. Συνήθω μέσα σε τρει μέρε, για μένα έτσι, μιλώντα για μένα, έχουν βγει κάποια πράγματα και λέω ρε παιδί μου, α, αυτό ήταν το μήνυμα. Πρέπει να βγαίνει τη οικογένεια και λέω Πού ταιριάζει τώρα αυτό, λέω, που ξέρω για μένα. Και βγαίνει, α, τελικά αυτό ήθελα να μου πει. Στα ζώδια κρατάω, ξέρω για μένα, για το δικό μου, το οροσκόπιο, το χάρτη μου που έχω κάνει, βλέπω τι, τι λέει για αυτή την περίοδο. Και το παρατηρώ και βλέπω πότε υλοποιείται και λέω, α, μάλιστα, να το, τώρα βγήκε. Παρατηρήστε το και εσείς, γι' αυτό λέω πολλές φορές και σε εσά μπορείτε να κρατήσετε σημειώσεις, να δείτε πότε βγαίνει κάτι, πότε δεν βγαίνει ή αν θα βγει, σε ποιο χρονικό διάστημα θα βγει και τι θέλει να σας πει και θέλει να σας, μεταφέρει. Λοιπόν, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Αυτό ήταν γιατί ήθελα να είναι σύντομο. Ε, ήθελα να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα ε, όσον αφορά με τα ταρό, με την αστρολογία, τι σημαίνει, τι ισχύει, βγαίνουν, δεν βγαίνουν. Εννοείται από κάτω μπορείτε να γράψετε και στο βιντεάκι τύχον απορίε που μπορεί να έχετε. Εγώ, όπω βλέπετε, αργά ή γρήγορα πάντα απαντάω σε, σε, όλες όλε τι απορίε και να ευχαρίστω να μοιραστούμε και τι απόψει μα και τι ιδέε μα Άστο και να διαφωνούμε. Εντάξει, εγώ απλά ήθελα να κάνω μια δική μου τοποθέτηση και να σα ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα. Δεν σα έχω ξεχάσει. Όχι, όχι, όχι. Ετοιμάζω, ετοιμάζω πολύ όμορφα πράγματα, έτσι. Λοιπόν, αυτά λοιπόν να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Τα λέμε πολύ σύντομα να είστε καλά.